Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Look and Cook βίντεο. Παραδοσιακή γαλατόπιτα θα φτιάξουμε σήμερα, με σούπερ και αγνά υλικά, λίγο πειραγμένη με ένα-δύο έτσι μυστικάκια που θα σας δώσω, τα οποία νομίζω θα κάνουν την πίτα αυτή εξαιρετική. Λοιπόν, έχω εδώ μία κατσαρόλα, στην οποία θα βάλω φρέσκο γάλα και ζάχαρη. Λοιπόν, εδώ, τη ζάχαρη δεν θέλω να μου την ανακατέψετε, θέλω να μείνει εκεί. Βάζουμε τη θερμοκρασία σχετικά ψηλά, μέτρια προς δυνατά, και την ζάχαρη θέλω να την αφήσετε εκεί. Πάμε λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πάμε να δούμε το άλλο κομμάτι που θα είναι το πυκτικό μείγμα, ας το πούμε έτσι, που είναι σε μυγδάλι ψηλό, το οποίο ρίχνω μέσα σε κρόκους αυγών. Έχουμε λίγο αλεύρι. Και εδώ θέλω να κάνω ένα μείγμα με το οποίο θα πήξουμε μετά όλο αυτό το γάλα. Για να βοηθήσω αυτό το μείγμα να γίνει λίγο πιο υγρό, ώστε να μπορώ να το ανακατέψω και να μην σας δυσκολέψει και ρομπαλιάσει και όλα αυτά, θα προσθέσουμε και λίγη κρέμα γάλακτος που κανονικά θα βάζαμε μαζί με το γάλα. Οπότε θα την προσθέσω λίγο εδώ. Και πάμε για να κάτεμε εδώ πέρα. Ωραία, οπότε εδώ φτιάξαμε αυτόν τον ωραίο χυλό. Και είμαστε σούπερ. Λοιπόν, τι άλλο θα βάλουμε εδώ. Χύλισμα βανίλιας. Εμείς θέλουμε να βάλουμε λίγο άρωμα λεμονιού που εμένα μου αρέσει πολύ. Πάμε λίγο αλάτι. Γενικώς, παιδιά, μην φοβόμαστε στα γλυκά και ιδίως στις κρέμες, όπου έχουμε γάλα, βούτυρο που θα βάλουμε μετά και όλα αυτά, να προσθέτουμε και λίγο αλάτι. Και εδώ θα προσθέσουμε μία από αυτό που μου αρέσει εμένα να λέω γευστικές βόμβες, βούτυρο καρβουρδισμένο. Τι σημαίνει αυτό? Θα δείτε ένα πολύ ωραίο tip στο κανάλι για το πώς φτιάχνουμε το καρβουρδισμένο βούτυρο και θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Είναι ουσιαστικά βούτυρο που το έχουμε βάλει στη φωτιά και έχουν καρβουρδιστεί τα στερεά του γάλακτος. Οπότε ξεκινάμε με ένα εξαιρετικό υλικό ούτως ή άλλως, γιατί χρησιμοποιούμε βούτυρο Όλυμπος, το οποίο φτιάχνεται αποκλειστικά από φρέσκο ελληνικό γάλα. Και ξέρετε, όταν μιλάμε για γάλα, όσο πιο καλή είναι η ποιότητα του γάλακτος, τόσο πιο καλό είναι και το βούτυρο που φτιάχνεται από αυτό το γάλα. Οπότε έχουμε πάρει αυτό το εξαιρετικό βούτυρο που μας δίνει πλούσια γεύση, πλούσιο άρωμα, και το έχουμε καβουρδίσει για να δώσουμε μία εξτρά νότα και ένα διαφορετικό άρωμα. Θα δείτε εδώ το χρώμα του, καθώς θα το ρίχνω μέσα, ότι είναι σκούρο. Μην το φοβηθείτε καθόλου αυτό. Αυτό είναι που ουσιαστικά μας δίνει το επιπλέον άρωμα και την επιπλέον γεύση που έρχεται από αυτό το καβουρδισμένο άρωμα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε εδώ, να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Και τι θέλουμε εδώ να κάνουμε τώρα? Θέλουμε να πάρουμε λίγο από αυτό εδώ το ζεστό μείγμα, να το ρίξουμε μέσα εδώ για να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στους κρόκους, αν και είναι επίσης προστατευμένοι οι κρόκοι από όλο αυτό το άμυλο που βρίσκεται εδώ. Θα ρίξουμε λίγο από αυτό εδώ και θα ανακατέψουμε έτσι ώστε να έρθει σε θερμοκρασία. Να ανεβάσουμε δηλαδή τη θερμοκρασία και να μην κινδυνεύσουμε να μαγειρέψουμε απότομα τους κρόκους του αυγού και καταλήξουμε με μελέτα. Ξαναδυναμώνω λίγο τη φωτιά και όλο αυτό μέσα εδώ. Και εδώ θέλουμε να ανεβάσουμε θερμοκρασία. Θα δούμε ότι όλο αυτό το μείγμα θα αρχίσει να πίζει και μόλις κοχλάσει έτσι λίγες φορές εδώ τεμπέλικα πάνω στην επιφάνεια, θα είμαστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται να ανακατεύουμε όλη την ώρα, δεν είναι απαραίτητο, αλλά να ανακατεύουμε που και που για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κολλήσει τον πάτο της κατσαρόλας. Εδώ βλέπουμε τώρα το μείγμα έχει πήξει εμφανώς και μόλις είδα την πρώτη φουσκάλα. Ωραία, αυτό θέλουμε. Μη σας φοβίζει. Οπότε, αν θα δείτε εδώ πέρα έχουμε μερικά στίγματα καφέ. Αυτά τα στίγματα, μη σας μπερδέψει, δεν είναι από τον πάτο της κατσαρόλας κάτι τέτοιο. Είναι από το καβουρδισμένο βούτυρο, τα στερεά γάλακτος, τα οποία καβουρδίστηκαν και έδωσαν στο βούτυρο αυτό το υπέροχο άρωμα, έτσι. Κουτάλα στην άκρη σε περίπτωση που τη χρειαστούμε για μετά. Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο από αυτό το εξαιρετικό βουτυράκι μας προσφέρει Όλυμπος και θα βουτυρώσουμε ελαφρώς το σκεύος μας. Εγώ χρησιμοποιώ μία ταρτιέρα, εσείς μπορείτε να βάλετε μία άλλη φόρμα, πιο ψηλή, πιο χαμηλή, όπως σας αρέσει. Και το βούτυρο αυτό θα προστατεύσει το γλυκό, την κρέμα ας πούμε, καθώς θα ψήνεται.
έτσι ώστε να μην κολλήσει το σκεύος. Λοιπόν, προσεκτικά γιατί εδώ έχουμε καυτό περιεχόμενο. Και εδώ και βλέπουμε εδώ πόσο καθαρό είναι το σκεύος, δεν έχει αρπάξει κάτι. Οπότε, λίγο να ισιώσουμε και πάμε για ψήσιμο 160 βαθμούς Κελσίου. Θα χρειαστούμε γύρω στη μισή ώρα, θα δείτε να ροδίσει πάρα πολύ ωραία εδώ όλη η επιφάνεια και θα είμαστε κομπλέ. Γαλατόπιτα ψήνεται στο φούρνο και πάμε να σας δείξω ένα έτσι συνοδευτικό, τραγανιστό συνοδευτικό που θα φτιάξουμε, πάρα πολύ εύκολο, για να εμπλουτίσουμε λίγο τη γαλατόπιτα. Μπορεί να το έχετε στο ρεπερτόριό σας και για άλλα γλυκά, ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με κρέμες. Θα κάνουμε λοιπόν ένα σκέτο τραγανιστό φύλλο. Σε όλους μας αρέσει το φύλλο, οπότε έχουμε κόψει λίγο φύλλο σε αυτό το μέγεθος, θα το απλώσουμε εδώ σε ένα ταψάκι, θα το βουτυρώσουμε λίγο πρώτα. Και πόσες χρήσεις έχει το βούτυρο, έτσι. Βουτύρωμα λοιπόν. Βουτύρωμα από πάνω. Και άχνη ζάχαρη. Τέλεια. Και πάμε το επόμενο φύλλο. Και πάλι φρέσκο βούτυρο, που θα μας δώσει αυτή την υπέροχη γεύση και αυτό το υπέροχο άρωμα που έχουμε συνηθίσει να γευόμαστε και να μυρίζουμε σε όλα αυτά τα ελληνικά γλυκά που περιέχουν το νόστιμο τραγανιστό φύλλο. Και φυσικά το βούτυρο, εκτός από γεύση που θα μας δώσει και άρωμα και από αυτά τα χαρακτηριστικά και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, μας δίνει και σίγουρα επιτυχία όπου και να το χρησιμοποιήσουμε. Και το τελευταίο φύλλο. Βούτυρο και πάλι και άχνη ζάχαρη. Οπότε εδώ θα ψηθεί το φύλλο, θα γίνει τραγανό, η ζάχαρη θα καραμελώσει, οπότε θα έχει μια πολύ ωραία αίσθηση όλο αυτό στο στόμα. Πάμε λοιπόν για ψήσιμο στους 140 βαθμούς Κελσίου μέχρι να γίνει πολύ τραγανιστό, ξανθοπό και λαχταριστό. Πάμε. Λοιπόν, γαλατόπιτα έχει βγει από το φούρνο και την έχουμε αφήσει για να κρυώσει, έτσι ώστε να μπορούμε να την κόψουμε. Το φύλλο μας εδώ, το ακούτε νομίζω πόσο τραγανιστό και ωραίο είναι, οπότε έχουμε κόψει λοιπόν εδώ ένα κομματάκι, το βγάλουμε έτσι λίγο προσεκτικά, έχουμε ωραία υφή, μαστιχωτή, ένα μου αρέσει έτσι που είναι χαμηλή, αν θέλετε να την κάνετε πιο ψηλή, βάλτε μεγαλύτερη φόρμα. Εντάξει, και θα κόψουμε, αφήσουμε λίγο εδώ στην άκρη αυτό, να πάρουμε λίγο τα φύλλα με το φρέσκο βούτυρο, το ακούμε έτσι, την άχνη ζάχαρη, μπορεί να κόψετε έτσι ωραία κανόνιστα κομμάτια και να καρφώσετε μερικά εδώ πέρα. Και λίγη άχνη ζάχαρη. Και έχω και λίγα ωραία καρύδια ή αν προτιμάτε άλλο ξηροκαρπό, ό,τι θέλετε. Και αυτή εδώ είναι η δική μας εκδοχή της γαλατόπιτας, ενός παραδοσιακού γλυκού, με κάποιες διαφοροποιήσεις στην προσθήκη του βούτυρου και όλα αυτά που δείξαμε ήδη στο βίντεο, νομίζω θα σας αρέσουν πολύ. Να τη δοκιμάσετε, να τη φτιάξετε, να μας γράψετε τα σχόλιά σας, να κάνετε subscribe αν δεν έχετε ήδη κάνει, να το πείτε στους φίλους σας αν δεν το έχετε ήδη πει και θα σας περιμένω μετά γαλατόπιτας με επόμενες λαχταριστές συνταγές. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια σε όλους.